Και εκεί υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις. Τάκη, για να. Ναι, αν θέλεις για τη ΔΕΗ, αλλά θέλω να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση, γιατί μεθαύριο θα είμαστε εδώ. Καταρχάς, δεν καταλαβαίνω, η κυβέρνηση δεν έχει πλειοψηφία. Μήπως δεν έχει πλειοψηφία. Ποιο είναι το θέμα της? Μήπως γι' αυτό έβαλε το νομοσχέδιο στα θερινά τμήματα? Ο Μεϊμαράκης καταρχάς. Κανονικά θα έπρεπε, όπως λέγανε, ασμένος να τα δέχεται αυτά, όπως έλεγε παλιά και ο Ρουσόπουλος. Τι λέει, δεν άκουσα τι είπε. Ότι γιατί πήγε, γιατί έκλεισε η κυβέρνηση στη Βουλή και τα έφερε τα θέματα στα θερινά τμήματα. Ναι. Τάκη, εσύ είχες ζητήσει το λόγο. Είναι το 1 τρίτο της ΔΕΗ, μεγαλύτερης επιχείρησης στη χώρα. Και το προσπαθεί να το περάσει. Έχει τελειώσει ο Γιώργος. Γιατί δεν ενοχλήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και από το ελληνικό, το οποίο παραχωρήθηκε, ξεκίνησε με 495 εκατομμύρια. 50 συγκεντρώσεις έχουμε κάνει, 40 έχουμε φάει ξύλο. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δικαστήρια για το ελληνικό. Τα 900 πόσα εκατομμύρια. Σας επαναλαμβάνω, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δικαστήρια για το ελληνικό μπροστά. Έλα, Τάκη. Λοιπόν, γιατί οι άλλες ιδιωτικοποιήσεις που είναι σε εξέλιξη. Για κάθε φορά που κάνουμε μία φασαρία για μία ιδιωτικοποίηση, μας λέτε γιατί δεν κάνετε και για την άλλη. Για όλες κάνουμε. Βεβαίως. Και για, όλες αυτή μας είναι μία στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ που θα ακολουθείτε, αυτό θέλω να ρωτήσω. Ποιο, στο ξεπούλημα απέναντι, φυσικά. Θα ζητάτε λοιπόν φυσικά, δεν υπάρχει για τα περίπτωση. Πάντα. Είναι μία δεν υπάρχει περίπτωση θέση. Ούτε σέντς να δεχτούμε να χαρίσει αυτή η κυβέρνηση στους κολλητούς της. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα πάρει αυτά τα πράγματα πίσω για λογαριασμό του ελληνικού λαού. Ελάτε, κύριε Χατζη. Με οποιοδήποτε τρόπο χρειαστεί. Είναι. Εντάξει, είναι λογικό ο καθένας να λέει, άλλωστε έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι εδώ